Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πριν βασικά από τρεις εβδομάδες, μας ήρθε μια τροποποιητική σύμβαση εργασίας, όπου ουσιαστικά θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε πέρσι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας παίρνει πάρα πολλούς βλαπτικούς όρους στην εργασία μας. Αν θέλετε να σας αναφέρω και κάποιους συγκεκριμένους. Δηλαδή κωδικοποιημένα, να πούμε ότι φέρνουν την αλλαγή στη θέση εργασίας μας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας, όπως αντίστοιχα και στο ωράριο. Αντίστοιχα βγαίνει το διάλειμμα εκτός οκταώρου, να υπάρχει μετακίνηση του εργαζόμενου σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, ανάλογα πάλι με τις ανάγκες, αν το ζητήσει δηλαδή ο εργοδότης. Εγκαθιστούν λογισμικά παρακολούθησης μέσα στους υπολογιστές μας, ενώ δεν θα μπορούμε να συζητάμε για μισθό και τη σύμβασή μας σε κάποιον τρίτο, ακόμα και στους συναδέλφους μας. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι θέλουν να μονιμοποιήσουν την τηλεργασία, όπου από ένα έκτακτο, ας πούμε, μέτρο που είχε γίνει ή που είχε πάρθει, τώρα πάνε να το κάνουν ένα μόνιμο μέτρο για τους εργαζόμενους. Το επόμενο βήμα, φαντάζομαι, θα είναι να σας επιχειρήσουν να σας βαφτίσουν και εσάς συνεταίρους, όπως το είχαν επιχειρήσει στην eFood. Καλά, σίγουρα αυτό θα μπορούσε να το έχουν κάνει. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι Scrooge είναι πλέον ένας μονοπωλιακός όμιλος, εκτός δηλαδή από την κεντρική, την κύρια εταιρεία Scrooge που και εγώ είμαι εργαζόμενος. Έχει και άλλες εταιρείες, όπως είναι και Courier και άλλες αντίστοιχες, logistics κτλ. Πόσος κόσμος δουλεύει εκεί? Στη δική μας, στην κύρια επιχείρηση, είναι περίπου στους 600 εργαζόμενους. Και αυτή η ανατροπή της όποιας εργασιακής σχέσης είχατε αφορά τους πάντες πια, δηλαδή αυτό επιχειρείτε? Ναι. Φέρνει ατομική σύμβαση εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους, όπου φέρνει κοινά αυτά τα παραπάνω, ανάμεσα σε άλλα φυσικά, αυτούς τους όρους, και θέλουν ουσιαστικά από εδώ και πέρα να διαπραγματευόμαστε ατομικά, να διαπραγματευόμαστε φυσικά σε εισαγωγικά, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς με τον εργοδότη σου. Πόσα παίρνει ένας εργαζόμενος εκεί? Είναι ανάλογα τη θέση. Ο μισθός είναι πάνω κάτω ο ίδιος, όπως σε κάθε άλλη αντίστοιχη εταιρεία πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών. Δεν έχει διαφορές. Και δηλαδή βρίσκουμε πολλούς που να παίρνουν ένα χιλιάρικο, αυτό θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Για πείτε μου, όταν λέτε θα σας βάλουν, τι θα βάλουν, κοριό, λογισμικό, τι θα βάλουν στους... Λογισμικό. Γιατί αυτό? Ουσιαστικά θέλουν να εφαρμόσουν με κάποιον τρόπο, είναι άλλος τρόπος για να βλέπουν τι ώρα ξεκινάμε, τι ώρα βγαίνουμε διάλειμμα, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν τον πραγματικό χρόνο, τον πραγματικό, έτσι πώς το θέτει η εργοδοσία, χρόνο εργασίας. Αυτό δηλαδή, δεν προκύπτει έτσι κι αλλιώς από τη δουλειά που έχετε να βγάλετε? Αυτό προκύπτει φυσικά, και απλά θέλουν ακόμα να εντατικοποιήσουν ακόμα περισσότερο την εργασία μας, και γι' αυτό θέλουν και γι' αυτό και το θέλουν να το μετράνε συγκεκριμένα. Δηλαδή 8 ώρες πρέπει να είμαστε πάνω από την υπολογιστή, να πατάμε το ποντί και τα πλήκτρα, έτσι ώστε να ξέρουν ότι αν κάτσουμε έστω και 10 λεπτά, αυτό να μετριέται σε χρόνο εργασίας. Και αυτό φυσικά θα φεύγει εκτός 8 ώρου με τη νέα σύμβαση. Μάλιστα. Τι λένε οι εργαζόμενοι γι' αυτό? Τι θα κάνουν? Κοιτάξτε, εμείς γενικά από την πρώτη στιγμή το Σωματείο βγήκε αντιτάχθηκε φυσικά στην νέα σύμβαση. Μας τη φέρνουν μάλιστα ότι είναι και υποχρεωτική να την υπογράψουμε. Και μάλιστα βάλανε και ένα χρονικό περιθώριο μέχρι σήμερα, 10 Οκτώβρη, το οποίο είναι φυσικά και παράνομο να μπαίνει, και ότι δεν είναι και υποχρεωτικό φυσικά να υπογραφεί. Προκαλέσαμε όλους τους συναδέλφους να μην υπογράψουν αυτή τη σύμβαση, ενώ εμείς μπαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε στο να υπογραφεί τώρα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα θέτει δικούς μας όρους για να μπορέσουμε να δουλεύουμε σωστά, ολοκληρωμένα, καλύπτοντας τις ανάγκες που είμαστε στο 2022. Αν θέλετε να σας αναφέρω και από τις προτάσεις μας, με βάση αυτά που θέλουμε δηλαδή εμείς. Ουσιαστικά είναι για την, ότι φυσικά εμείς είμαστε κατά στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, ενώ για όσο αυτή διαρκεί να είναι εθελοντική και να μπορεί να ανακληθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο, και τα κόστη, τα λειτουργικά κόστη και οι ευθύνες να είναι στον εργοδότη, όχι όπως λένε τώρα να τις μεταφέρουν στον εργαζόμενο. Να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
στο χώρο του γραφείου, μάλιστα να σας αναφέρω κιόλας ότι αυτή τη στιγμή από τους εργαζόμενους το 1/3 μπορεί να πάει στην εργασία, στο χώρο, γιατί δεν υπάρχουν γραφεία. Μόνο το 1/3, οι υπόλοιπα άλλα 2/3 αναγκαστικά πρέπει να είναι τηλεργαζόμενοι. Ενώ φυσικά καλούμε να γίνουν τώρα αυξήσεις σε όλους τους μισθούς πάνω από τα όρια του πληθωρισμού και να καθιερωθεί 7ωρο, πενθήμερο και 35ωρο μεταξύ άλλων. Κύριε Παπάνιωτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Απλά να σας αναφέρω ότι την επόμενη Δευτέρα θα γίνει συνάντηση στις 11 η ώρα το πρωί με το Σωματείο και την Εργοδοσία. Μετά από πίεση δηλαδή δέχτηκαν. Ενώ την Παρασκευή το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, που είναι και τα γραφεία. Και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους. Τι ώρα είναι αυτό? Το απόγευμα θα είναι. Ναι. Και καλούμε όλους οι εργαζόμενους, ανεξαρτήτως αν είναι εργαζόμενοι στο Σκρούτζ, να έρθουν και να μας στηρίξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.